Για περισσότερο από μία ώρα διήρκησε η διάκοπη της συνεδρίασης στη δίκη των Θωμά Κλιμόπουλου και Αριστίδη Φραγκουδάκη με συνήγορο υπεράσπιση στη Ζωή Κωνσταντοπούλου, ενώ στη συνέχεια η δίκη αναβλήθηκε για τις 22 Απριλίου στις 11 το πρωί. Η κυρία Κωνσταντοπούλου ζήτησε τον λόγο της ανέτειας, όπως είπε, διακοπής της συνεδρίασης από την πρόεδρο της έδρας, που ανέφερε πως η δίκη διεκόπη για υπηρεσιακούς λόγους. Η κυρία Κωνσταντοπούλου σε δηλώσεις της έπειτα από την απόφαση της έδρας έκανε λόγο για μεροληψία της Προέδρου και για στοχοποίηση της υπεράσπισης. Διαπράττεται μία αδιανόητη διαδικασία στην οποία δυστυχώς λειτουργεί εδώ του δικαστηρίου του Βόλου προσπαθούν να υποβοηθήσουν τον Δήμαρχο Βόλου, τον κύριο Μπέο και το Δημοτικό του Συμβούλιο να μην καταθέσει επακροατηρίο, να μην καταθέσουν οι μάρτυρες οι οποίοι μήνυσαν ψευδώς δύο ευυπόληπτους πολίτες επειδή αγωνίζονται για το περιβάλλον, για τα δικαιώματα. Και αυτή τη στιγμή, μετά από αναμονή μίας ώρας και ενός τετάρτου, που κανείς μας δεν γνώριζε γιατί περιμένουμε σε ένα δικαστήριο που από τις 11 η ώρα που έπρεπε να ανέβει στην έδρα, συνεδρίασε ουσιαστικά 5 λεπτά και κατέβηκε από την έδρα ξανά και ξανά, διαπιστώνουμε ότι επιχειρείται άλλη μία μεθόδευση στοχοποίησης της υπεράσπισης και αντιμετάθεσης των ευθυνών. Η κυρία Κωνσταντοπούλου αναφέρθηκε και στο περιστατικό με τον συνεργάτη της, ο οποίος σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Βόλου, Μιχάλη Καπουρνιώτη, βιντεοσκοπούσε τη δίκη. Υπέδειξε σε αστυνομικό διαρκούσης της διακοπής και ενώ η ίδια είχε κατέβει από την έδρα, κατά παραγγελία του Αντιδημάρχου, είναι και τώρα Αντιδήμαρχος ο κύριος Καπουρνιώτης, δεν το ξέρω, κατά εντολή του κυρίου Καμπουρνιώτη, ο οποίος έχει καταληφθεί να ψεύδεται κάθε φορά που δεν ερχόταν στο δικαστήριο, να στοχοποιήσει και να κατάσχει το κινητό από τον συνεργάτη μου που βρισκόταν στο ακροατήριο. Η πρόεδρος του δικαστηρίου, η κυρία Μπέτα, επιχείρησε στη συνέχεια να εκτρέψει τη διαδικασία. Επιχείρησε να την μετατρέψει σε διαδικασία εναντίον της υπεράσπισης και του συνεργάτη της υπεράσπισης. Δίκη αποκάλυψης των αντιδημοκρατικών πρακτικών στην πόλη του Βόλου χαρακτήρισε τη σημερινή διαδικασία η κυρία Κωνσταντοπούλου. Και με τον ίδιο τρόπο επιχειρήθηκε αυτή τη στιγμή από πλευράς της εισαγγελίας να υποχρεωθεί ένα αστυνομικό όργανο να προβεί σε παράνομες πράξεις. Γιατί είναι παράνομη φυσικά η εκτέλεση εντολών ή υποδείξεων που δίνονται με μη δικονομικό τρόπο. Είναι παράνομο μία πρόεδρος την ώρα που απέρχεται από το δικαστήριο να δίνει εντολές σε αστυνομικό να παραλάβει κινητό πολίτη και είναι παράνομο βεβαίως να απειλείται ένας αστυνομικός ότι αν δεν εκτελέσει παράνομη εντολή θα υποστεί πειθαρχικές συνέπειες. Όλα αυτά είναι τρομακτικό να συμβαίνουν σε αυτή τη δίκη που είναι δίκη αποκάλυψης των αντιδημοκρατικών διαδικασιών εδώ στο Βόλο.